Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για το τρομερό αυτό δυστύχημα. Θα μιλήσω ως πατέρας της 23χρονης αγάπης που χάθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, τόσο απροσδόκητα και αδιανόητα, με 56 ακόμη ανθρώπους μας. Πρόκειται για ένα προδιαγραμμένο έγκλημα με 57 νεκρούς. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, επέστρεφαν στα σπίτια τους ή στις σχολές τους με το ασφαλέστερο, όπως μέχρι τότε μας άφηναν να πιστεύουμε, μεταφορικό μέσο. Αρκετοί από τους 180 τραυματίες σε βαριά κατάσταση. Ο Γεράσιμος, ένας 20χρονος φοιτητής από το Βόλο, ένα χρόνο μετά είναι σε κόμμα και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Με τοπική σύγκρουση δύο τρένων λοιπόν που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά. Πώς είναι δυνατό εν έτη 2023 να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων στο κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας ενώ υπάρχει διπλή γραμμή? Πώς είναι δυνατόν εν έτη 2023 δύο τρένα να κινούνται για 12 περίπου λεπτά αντίθετα στην ίδια γραμμή χωρίς να λειτουργεί κάποιο σύστημα ασφάλειας για να αποτραπεί η μετοπική σύγκρουση? Με τέτοια πρόοδο της τεχνολογίας, τόσες επενδύσεις που υποτίθεται ότι είχαν γίνει για την ποιότητα και την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια από υπουργούς μεταφορών και όχι μόνο. Δηλώσεις μεγαλόσχημες που δημιουργούσαν πλαστές τελικά εντυπώσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Νόμοι πολλοί στο όνομα της εξυγίανσης και αποδοτικότερης λειτουργίας του ΟΣΕ. Κατάτμησή του σε επιμέρους θυγατρικές, στη βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕργοΣΕ, ΓΕΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ κλπ. Για την προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στις μεταφορές. Συμβάσεις επί συμβάσεων που όμως δεν υλοποιούνταν. Και πρόκειται για τη λειτουργία βασικών συστημάτων ασφαλείας. Φωτοσήμανση, ενδοεπικοινωνία με το GSMR που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέρυσης και τηλεδιοίκηση. Επιπλέον μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο σιδηρόδρομο, εργαζόμενοι σε κέραιες θέσεις με μπλοκάκια. Αυτό το κόστος κόντρα στην ασφάλεια των μετακινήσεων και κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Πολύ συχνές οι βλάβες που ακινητοποιούσαν αμαξοστοιχίες σε διάφορα σημεία του δικτύου και πολύ συχνές οι μονοδρομήσεις σε ένα κατά τα άλλα δίκτυο με διπλή γραμμή. Το ανθρώπινο λάθος ήταν αναμενόμενο να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα του δυστυχήματος, στις 10 περίπου το βράδυ, ανέβηκε άρθρο στο site Ethnos.gr με τον εξής χαρακτηριστικό τίτλο. «Καταραίουν οι σιδηροδρομικές υποδομές. Μία ακόμα δύσκολη μέρα για το σιδηρόδρομο». Και αναφέρονται εκεί τρία συμβάντα που καταγράφηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας. Καλώδιο ηλεκτροκίνησης στα Παλιοφάρσαλα κόπηκε και έπεσε σε αμαξοστοιχεία όπου επέβαιναν 450 επιβάτες. Αμαξοστοιχεία από Λάρισα για Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Αμαξοστοιχεία Intercity Θεσσαλονίκη Αθήνα αναχώρησε με καθυστέρηση λόγω βλάβης. Επαναλαμβάνω, το άρθρο αναρτήθηκε λίγο πριν το δυστύχημα στις 9:58 το βράδυ. Μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά χάνουν τη ζωή τους 47 επιβάτες και 10 εργαζόμενοι στη Hellenic Train, στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας. Η κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο ήταν γνωστή στους υπεύθυνους εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχείς καταγγελίες σωματείων των εργαζομένων αλλά και διοικητικών στελεχών για εγκληματικές ελλείψεις στα συστήματα ασφάλειας
έφταναν και στο Υπουργείο Μεταφορών και στο ΝΟΣΕ και στη ΡΑΣ, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε εξώδικο των μηχανοδηγών τον Νοέμβρη του 2022 στο ΝΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών, κοινοποίηση δε στη Ρυθμιστική Αρχή και τη Χελένη Τρέ, επιστολή παραίτησης στελέχους της ΕργοΣΕ στη διοίκηση της ΕργοΣΕ του Χρήστου Κατσούλη τον Απρίλιο του 2022, της Τρενοσέ Τσαλίδη το Σεπτέμβριο του 2021 με κοινοποίηση στον Υπουργό Κώστα Καραμαλή, τον Πρόεδρο της ΡΑΣ, την Πρόεδρο της ΡΑΣ Ιάννα Τσαπαρίκου και άλλους. Δυστυχώς οι παραλήπτες των παραπάνω αδιαφορούσαν εγκληματικά τελικά, παρόλο που πληρώνονταν βέβαια για τη θέση που κατήχαν. Φρόντιζαν να παραπληροφορούν για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, επιτρέποντας μάλιστα να κυκλοφορούν διαφημιστικά τρέιλερ της Τρενοσέ με φωτογραφίες από την τηλεδιοίκηση της Ρώμης. Γιατί όμως υπήρξαν οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συμβάσεων? Στο ερώτημα αυτό απαντά ακόμη και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από την κυβέρνηση, η γνωστή με το όνομα Επιτροπή Γεραπετρίτη, που έλεγε: τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ εργολάβων, κατασκευαστών και προμηθευτών. Η κατάντμιση των έργων για την ικανοποίηση όλων αυτών, η συνήθις πρακτική. Ακόμη και οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές σε επιμέρους συμβάσεις, με αποτέλεσμα ασυμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός κατά τα άλλα ενιαίου έργου. 8 μόλις μέρες πριν την τραγωδία, ο Υπουργός τότε Μεταφορών Κώστας Καραμαλής δήλωνε με θράσος στη Βουλή: «Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. Ντροπή να μιλάτε για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου το 2023». 8 δε μέρες μετά την τραγωδία, έτερος υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωνε: «Ανέλεγε ο υπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, δεν θα έμπαινε κανείς». Αποκαλύπτοντας δηλαδή τα ψεύδη του υπουργού, χωρίς να διστάσει να δικαιολογήσει με αυτόν τον άθλιο τρόπο την εγκληματική παραπληροφόρηση, ακόμη και όταν το τρομερό δυστύχημα είχε συμβεί. Και πολύ σύντομα λίγα λόγια για το χρονικό του δυστυχήματος. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, 7:22 το απόγευμα, η αμαξοστοιχεία Intercity αναχώρησε από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Η γραμμή ανόδου στο τμήμα Παλιοφάρσαλα Λάρισα ήταν εκτός λειτουργίας από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Εξαιτίας αυτού η επιβατική καθυστέρησε 48 λεπτά στα Παλιοφάρσαλα. Τελικά αναχώρησε για Λάρισα 10:40 από τη γραμμή καθόδου. Στο σταθμό της Λάρισας στις 10 το βράδυ ξεκίνησε η βάρδια του μοιραίου σταθμάρχη. Η εκπαίδευσή του ελλιπής και μάλιστα έχει ελάχιστη εμπειρία. 5 ημέρες πριν έχει αναλάβει σταθμάρχης σε έναν πολύ νευραλγικό σταθμό αυτών της Λάρισας, μόλις έξι μήνες μετά την εκπαίδευσή του. Το Intercity έφτασε στη Λάρισα και αναχώρησε για Θεσσαλονίκη από εκεί στις 11:04. Κανονικά, από τη γραμμή δηλαδή ανόδου. Περίπου 1200 μέτρα μετά το σταθμό, μπήκε λανθασμένα σε γραμμή καθόδου, γιατί το κλειδί εκεί ήταν σε λάθος θέση. Και σχεδόν ταυτόχρονα, στις 11:05, διέρχεται από το σταθμό των νέων πόρων η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503, αυτή τη φορά με προορισμό προς τα νότια, προς τον Πειραιά, κινείται και αυτή στη γραμμή καθόδου. Για 12 περίπου λεπτά τα δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή, τη γραμμή καθόδου, με αντίθετη φορά, χωρίς να λειτουργεί κανένα από τα συστήματα ασφαλείας για τα οποία ξοδεύτηκαν πολλά εκατομμύρια τα τελευταία 25 χρόνια. Σύμφωνα με καταθέσεις εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έστω και ένα από αυτά τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, θα είχε αποτραπεί η σύγκρουση. Δηλαδή, αν λειτουργούσε η σηματοδότηση, δεν θα έμπαινε
με κόκκινο φωτόσημο η επιβατική αμαξοστοιχεία στη γραμμή καθόδου. Ή αν λειτουργούσε το σύστημα ETCS, αυτόματη πέδηση και με κόκκινο φωτόσημο να έμπαινε ο μηχανοδηγός, το τρένο θα φρέναρε απότομα. Αυτόματα. Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, αυτή καταστράφηκε το 2019 από πυρκαγιά, ο τηλεδιοικητής θα είχε δώσει εντολή ακινητοποίηση των τρένων. Και αν λειτουργούσε και η επικοινωνία GSMR, ο μηχανοδηγός της επιβατικής, ξεκινώντας από τη Λάρισα, θα μπορούσε να ακούσει την εντολή που έλαβε η εμπορική από τους νέους σπόρους και πιθανότατα θα γνώριζε ότι υπάρχει αντίθετη κίνηση στην ίδια γραμμή. Τελικά στις 11 και 18 τα δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά λίγο μετά τον Ευαγγελισμό στη Λάρισα. Η σύγκρουση καταγράφηκε από τρεις κάμερες. Στα βίντεο παρατηρούμε ότι ταυτόχρονα με τη σύγκρουση ακολούθησε τεράστια έκρηξη από ανάφλεξη άγνωσης καύσιμης ύλης που εκδηλώθηκε με τη μορφή πύρινης σφαίρας, μιας μπάλας φωτιάς με διάμετρο περίπου 80 μέτρων. Τα βαγόνια της επιβατικής, όπως αποδείχθηκε, δεν τηρούσαν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές πυρασφάλειας και τα υλικά κατασκευής τους δεν ήταν πυράντοχα με βάση αυτές τις προδιαγραφές. Παρ' όλα αυτά είχαν άδεια κυκλοφορίας τόσο από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων όσο και από την ΕΡΑ, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι καίγονταν αυτά για 2,5 περίπου ώρες μετά τη σύγκρουση. Η μηχανή και τα τρία πρώτα βαγόνια του επιβατικού τρένου. Το αποτέλεσμα ήταν η απαθράκωση 28 θυμάτων. Πόσα άραγε θα είχαν σωθεί αν δεν υπήρχε φωτιά. Στις 2 Μαρτίου έφτασε στη Λάρισα ο Χρήστος Τριαντόπουλος, τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και συγκαλεί σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Εκεί συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και παίρνονται αποφάσεις για ενέργειες που οδήγησαν στην αλλίωση του τόπου δυστυχήματος. Για τις ενέργειες αυτές δεν υπήρχε κάποια εισαγγελική εντολή, αλλά βέβαια δεν έγινε και καμιά ενέργεια εκ μέρους των εισαγγελικών αρχών για να σταματήσουν. Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, 3 μέρες μετά το δυστύχημα και ενώ δεν ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των θυμάτων και η 23χρονη Ριέτα Μολούχο αγνοείται μέχρι σήμερα, δόθηκε η εντολή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να απομακρυνθούν τα βαγόνια και τα συντρίμια των βαγονιών σε χώρο που ανήκει στον ΟΣΕ. Παράλληλα αρχίζει και η απομάκρυση του επιφανειακού χώματος μέχρι βάθους ενός μέτρου περίπου. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι 25 με 30 φορτηγά χώμα μεταφέρθηκαν την πρώτη κιόλας ημέρα σε ένα ιδιωτικό αμορυχείο στην περιοχή. Μετά την απομάκρυση του επιφανειακού χώματος, ο χώρος καλύφθηκε με κροκάλα, χαλίκι, άμμο και στρώθηκε άσφαλτος και πίσω. Σημειωτέων ότι αυτή η διαδικασία στην επιστημονική βιβλιογραφία απαντάται ως μέθοδος απορρίπανσης εδάφους. Τα βαγόνια μεταφέρθηκαν προς φύλαξη σε ανοιχτό χώρο που ανήκει στο ΝΟΣΕ, που είναι υπόλογος για το δυστύχημα, στο αμαξοστάσιο του στο Κουλούρι και παραμένουν εκτεθειμένα μέχρι σήμερα στις καιρικές συνθήκες. Στις 29 Μαρτίου, ένα μήνα μετά το δυστύχημα, κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους πήγε στον τόπο του δυστυχήματος να συλλέξει δείγματα για χημική ανάλυση, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει τις πρώτες μέρες πριν εξατμιστούν τα όποια πτυτικά υλικά και φυσικά πριν από το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου. Σε 7 από τα 25 δείγματα βρέθηκε ξυλόλιο, μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται και στο λαθρεμπόριο καυσίμων για ανώθευση της βενζίνης. Μήπως τελικά δηλαδή το εμπορικό τρένο μετέφερε παράνομα καύσιμα και η φωτιά δεν οφείλεται στα έλαια μετασχηματιστών, αλλά σε αυτό το για να διαπιστωθεί αν μετέφερε παράνομα υλικά η εμπορική, θα ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη η μελέτη των βίντεο από τη φόρτωση και από τη διέλευση της αμαξοστοιχίας από σταθμούς
μέχρι τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ανακριτής ζήτησε τα βίντεο τέλη Μαΐου. Και η απάντηση που πήρε από τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, κύριο Τερεζάκη, ήταν ότι αυτά σβήστηκαν 15 μέρες μετά το δυστύχημα, όπως ορίζεται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλα νομότυπα και ηθικά, παρότι ότι για περιπτώσεις όπως το τρομερό δυστύχημα των Ντεμπών προβλέπεται ότι τα σχετικά βίντεο διατηρούνται, μπορούν να διατηρηθούν. Τον Μάιο, πραγματογνώμονας οικογενειών θυμάτων, εντόπισε σε συντρίμια στο Κουλούρι τμήμα γνάθου που ταυτοποιήθηκε με μετανάστη που υπήρχε μεταξύ των 57 θυμάτων. Και τον Νοέμβρη, αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που μεταφέρθηκαν στα συντρίμια, στον τόπο με τα συντρίμια των τρένων, στο Κουλούρι εντοπίστηκαν ανθρώπινα υπολείμματα και DNA. Προφανώς τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν ότι η βιαστική απομάκρυση εδάφους από τον τόπο του δυστυχήματος ήταν τραγικό λάθος και βέβαια ασέβεια προς τους νεκρούς μας. Σύμφωνα με την δικογραφία, τα ηχητικά τώρα αρχεία των συνομιλιών από το σταθμαρχείο Λάρισσας δόθηκαν στον ανακριτή σε στικάκια USB. Όχι τα πρωτότυπα αρχεία. Δόθηκαν μάλιστα 4 και 10 μέρες μετά το δυστύχημα. Βέβαια, μόλις την επόμενη μέρα του δυστυχήματος δημοσιοποιήθηκαν ηχητικά που αφορούσαν συνομιλίες του σταθμάρχη Λάρισσας, τα οποία ήταν αλλοιωμένα, μονταρισμένα, ώστε να ενοχοποιείται πρακτικά ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας και να ενισχύεται το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Το άθλιο αυτό αφήγημα του ανθρώπινου λάθους ήταν αυτό που επικαλέστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδι ελλείψεων και το τρομερό δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Η κυβέρνηση εμένει στις παραβιάσεις του κανονισμού λειτουργίας, εξαιρώντας από τις ποινικές ευθύνες τις κυβερνητικές εποπτεύουσες αρχές, δηλαδή τους υπουργούς της, καθώς και τους υπουργούς προηγούμενων κυβερνήσεων. Θα ήθελα από την πλευρά μου να σταθώ στην πρόταση του ΚΚΕ για τη διεξαγωγή της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή συνέβαλε σημαντικά στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να γίνουν γνωστά πολλά στοιχεία για αυτό, με σκοπό την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Ντεμών, αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οργανώνουμε εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, υποβάλλουμε υπομνήματα στις δικαστικές αρχές, προτείνοντας με τους δικηγόρους και τους πραγματογνώμονες τρόπους για τη διερεύνηση και την αποκάλυψη των συνθήκων του εγκλήματος. Η συμπαράσταση του κόσμου στηρίζει αυτόν τον αγώνα μας. Σημαντική η συμμετοχή φοιτητών, συλλόγων γονέων, σωματείων, εργατικών κέντρων στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που έγιναν. Στη βάση όλων των παραπάνω, μετά από ένα και πλέον χρόνο από το έγκλημα των Ντεμπών, οι συγγενείς των θυμάτων ζητάμε πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές για να μην υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη. Αναβάθμιση όλων των κατηγοριών σε κακουργήματα. Απόδοση ευθυνών για όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Απρόσκοπτη απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της πολιτικής ασυλίας για όσους ευθύνονται για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στις μετακινήσεις
με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, ώστε να μην επαναληφθεί το έγκλημα των τεμπών, για να υπάρχει ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς και για να είναι η ζωή πάνω από το κόστος. Σας ευχαριστώ.